Εξασφαλίστε 2,5 μονάδες μεγαλύτερο επιτόκιο καταθέσεων σε συνδυασμό με το φθηνότερο στεγαστικό δάνειο. Στεγαστικό ταμιευτήριο της Κτηματικής Τράπεζας. Σταθερή η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού. Ακτίδες ελπίδας στο Ωνάσιο. Τη μεγαλύτερη γιορτή, τη γέννηση του Θεανθρώπου, γιόρτασε σήμερα ο Χριστιανισμός. Οι Ισλαμιστές πρωταγωνιστές στο πολιτικό σκηνικό της γείτονος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι το βραδινό αναλυτικό δελτίο της ελληνικής τηλεόρασης 2. Τα Χριστούγεννα ξημέρωσαν στο Ωνάσιο με τον Ανδρέα Παπανδρέου να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση μετά την κρίση της περασμένης Πέμπτης, οπότε η υγεία του είχε φτάσει σε οριακά επίπεδα. Συγκρατημένα χαμόγελα λοιπόν στο Ωνάσιο από συγγενείς και φίλους του Πρωθυπουργού, ενώ την αισιοδοξία τους εκφράζουν και οι θεράποντες ιατροί του Ανδρέα Παπανδρέου, κρατώντας πάντα κάποιες επιφυλάξεις για υποτροπή της λίμωξης. Να πάμε όμως στο καρδιοχειρουργικό κέντρο, εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Ιωάννα Λεφτάκη. Ιωάννα, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Υποπλήρη έλεγχο φαίνεται να βρίσκεται η λίμωξη, η οποία προκάλεσε τις τελευταίες ημέρες την επιδείνωση στην κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού. Αυτό άλλωστε αναφέρεται και στο ποψινό δελτίο που μας διάβασε εδώ ο κ. Ηλιοδρομίτης. Η λίμωξη λοιπόν από τον εντερόκοκο που προκάλεσε αυτή την επιδείνωση φαίνεται να είναι παρελθόν για τους γιατρούς, οι οποίοι πλέον ασχολούνται με το ενδεχόμενο να μην υπάρξει μια νέα λίμωξη. Επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι κάτι τέτοιο βέβαια δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς, διότι να μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και σήμερα βρίσκεται εδώ για 35η μέρα. Γι' αυτό ο πρώτος στόχος τους, όπως μας εξηγούν, είναι πρώτα η σταθεροποίηση της υγείας του Πρωθυπουργού και μετά η μεταφορά του από τον πρώτο όροφο που η μονάδα εντατικής θεραπείας σε ειδικό θάλαμο στον έκτο όροφο, προκειμένου να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο της νέας λίμωξης δηλαδή. Από σήμερα, μάλιστα, επανήλθαν στο παλαιό πρόγραμμα θεραπείας, το οποίο περιλαμβάνει σταδιακή απομάκρυνση από τον αναπνευστήρα αλλά και τεχνητό νεφρό ανά 48 ώρες. Η σταδιακή απομάκρυνση από τον αναπνευστήρα ισχύει μόνο για την ημέρα. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να ενισχύεται από τον αναπνευστήρα και αυτό, όπως μας εξήγησαν οι γιατροί, για να ξεκουράζεται και για να μπορεί να κοιμάται πιο εύκολα και περισσότερες ώρες. Ο τεχνητός νεφρός, δηλαδή οι αιμοκαθάρσεις, πηγαίνουν τώρα ένα διήμερο, ανά 48 ώρες, και τούτο γιατί, όπως εξήγησαν οι γιατροί, δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι επιβάρησης των νεφρών από τη λίμωξη, η οποία πλέον για αυτούς έχει εκλείψει. Πάντως οι γιατροί θεωρούν κρίσιμο το προσεχές 48 ώρα για το. Με συγχωρείτε για τον Πρωθυπουργό, οπότε θα είναι σίγουρος και ο πλήρης έλεγχος της λίμωξης και συνεχίζουν την αντιμικροβιακή αγωγή με αντιβιωτικά ευρέως φάσματος. Μπορούμε σε αυτό το σημείο να δούμε, το βίντεο με το απόψινό ιατρικό ανακοινοθέν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια σας πολλά. Θα ήθελα να σας δώσω την απογευματινή ανακοίνωση. Κατά το τελευταίο 7ωρο, η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού είναι σταθεροποιημένη. Οι κλινικές και εργαστηριακές ενδείξεις συνηγορούν υπέρ του πλήρους ελέγχου της προσφάτου λιμόξεως. Αναπνέει χωρίς αναπνευστήρα και δεν υπευλήθη σήμερα σε αιμοκάθαρση. Η καρδιακή του λειτουργία παραμένει αμετάβλητη. Ευχαριστώ. Βλέπουμε από τη διατύπωση του ελέγχου της λίμωξης ότι αφήνεται κάποια περιθώρια ότι μήπως δεν ελέγχεται απολύτως. Όχι. Όχι. Λέμε ότι πλήρους ελέγχου της προσφάτου λιμόξεως. Ναι. Υπάρχει προοπτική να αλλάξει μέχρι στιγμή. Έχουμε όλες τις ενδείξεις και τις κλινικές και τις εργαστηριακές που δείχνουν βελτίωση. Να πάει στον έκτο όροφο. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Στις επόμενες δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ο φόβος νέας λίμωξης υπάρχει πάντα και η λιμωξη. Πάντα αυτά υπάρχουν, αλλά δεν έχουμε κάποιο τέτοιο στοιχείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά. Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Ηλιοδρομίτη. Γιορτινή λοιπόν ημέρα σήμερα. Αισιόδοξο και το κλίμα εδώ στο Ωνάσιο λόγω της βελτίωσης της κατάστασης της υγείας του Πρωθυπουργού, ο οποίος, όπως μας μετέφεραν στενοί συνεργάτες του, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετο. Συνομίλησε με τη σύζυγό του, τα παιδιά, με τους γιατρούς του αλλά και με στενούς συνεργάτες που έφτασαν ως εδώ για να του ευχηθούν. Μπορούμε τώρα να δούμε ένα βίντεο που έχουν ετοιμάσει από την αίθουσα σύνταξης οι συνάδελφοι και αφορούν σε δηλώσεις για την κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού, τόσο του κυρίου Κρεμαστινού, Υπουργού Υγείας και θεράποντα γιατρού του Πρωθυπουργού,
Πρωθυπουργού, αλλά και όσων έφτασαν εδώ για να το ευχηθούν. Κοιτάξτε, η σοβαρότητα του θέματος απαιτεί και σοβαρότητα απαντήσεως. Και επειδή δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα το θέμα δυστυχώς από λίγους, θα το πω τη λέξη λίγους, δεν αντιμετωπίζεται σοβαρά. Και αυτό το πράγμα αλλοιώνει την εικόνα. Γι' αυτό επανειλημμένως έχω πει ότι γίνεται μια υπεύθυνη ενημέρωση με τα ιατρικά δελτία και νομίζω ότι την αξίζει την τιμή αυτή και ο Πρωθυπουργός και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή να ενημερώνεται σοβαρά, υπεύθυνα και όχι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, δεν υπάρχει μια εικόνα για τη γενική κατάσταση του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι όταν διαβάσετε όλα τα δελτία και τα δείξετε στις τηλεοράσεις και μόνο αυτά, είναι πληρέστατη η εικόνα. Όχι πληρής, πληρέστατη. Κάθε άρρωστος στην εντατική, είτε είναι πρόεδρος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι οποιοδήποτε, έχει τις βελτιώσεις του και τις επιδεινώσεις του. Περιμένουμε. Όποιος κάνει προβλέψεις, νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητος. Την αλήθεια όλη τη λέει ο θεράπων ιατρός, ο κύριος Κρεμαστινός, και τα ιατρικά ανακοινοθέντα. Α, και πιστέψτε με, τίποτα δεν υπάρχει περισσότερο από αυτά. Νομίζω είναι ό,τι σας είπαν στο ιατρικό ανακοινοθέντα, στο δελτίο. Πέρα από τα ιατρικά, το κλίμα είναι πώς το είδατε, σαφώς εσείς. Καλύτερα. Αυτή την αίσθηση. Χρόνια πολλά και καλά. Επίσης. Υπάρχει ένα καλό κλίμα. Το βλέπετε εσείς άλλωστε, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ. Και εν πάση περιπτώσει τα ανακοινοθέντα νομίζω ότι είναι πλήρη. Πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ένα σχεδόν θαύμα που γίνεται και το οποίο οι αιτίες είναι πολλές. Το οφείλεται στην ίδια δικιά του αντοχή. Κατά πάσα πιθανότητα στην υποστήριξη που δέχεται από την οικογένειά του και από τη Δήμητρα και οφείλεται, αυτό πρέπει να το πείτε, στους Έλληνες γιατρούς. Να ευχαριστήσουμε την Ιωάννα Λεφτάκη. Παρά το κλίμα των ημερών, οι διεργασίες των κυβερνών κόμμα για το χρόνο και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στην κούρσα διαδοχής εξακολουθούν να αποτελούν σημείο τριβής και προβληματισμού μεταξύ των ηγετικών στελεχών. Αρκετά στελέχη επιμένουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών ακόμα και εντός της εβδομάδας, ενώ η πλειοψηφία παραμένει στην απόφαση του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο οριοθετεί τις εξελίξεις εντός του Ιανουαρίου. Οι διαδικασίες επίσης που πρέπει να υιοθετηθούν στην ενδεχόμενη εκλογή νέου πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική ομάδα αποτελούν ένα ακόμα αγκάθι στο κυβερνών κόμμα. Η μία τάση υποστηρίζει την εκλογή πρωθυπουργού σε δύο γύρους και η άλλη σε πολλαπλές ψηφοφορίες, από τις οποίες κάθε φορά θα απομακρύνεται ο τελευταίος του γύρου. Εντός της εβδομάδας πάντως αναμένεται η συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία θα διαφανεί και ο προβληματισμός του ανώτερου καθοδηγητικού οργάνου επί όλων των ανοιχτών πολιτικών θεμάτων που προκύπτουν από την παρατηνόμενη εκκρεμότητα της υγείας του πρωθυπουργού. Όμως σήμερα είναι Χριστούγεννα, η μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Η γέννηση του Θεανθρώπου φωτίζει την πορεία της ανθρωπότητας. Ειρήνη και αγάπη για όλο τον κόσμο είναι το μήνυμα που στέλνουν οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Το πρωί εψάλλη στη Μητρόπολη Αθηνών η εορταστική δοξολογία. Χωροστάτης ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Ευχαριστήσαμε το Κυρίο. Στο μήνυμά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προτρέπει τους ανθρώπους να γίνουν κήρυκες της αγάπης του Θεού δια των έργων και συνεχίζει ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο το οποίο έχουμε να προσφέρουμε την περίοδο των Χριστουγέννων σε ολόκληρο τον κόσμο και στον εαυτό μας. Δεν μας παρηγόρησε δια νουθεσιών, δεν εθεράπευσεν ως ιατρός τας ασθενείας ημών, αλλά ατρέπτος και αναλυώτος έγινεν άνθρωπος και μας εχάρισε το φως το της γνώσεως δια κοινωνίας ζωής. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών αναφέρει ότι στις μέρες μας, αν και υπάρχει έκρηξη της τεχνολογίας και του πολιτισμού, εντούτοις μένονται οι πόλεμοι, πεθαίνουν καθημερινά εκατομμύρια παιδιά από την πείνα και τις επιδημίες, περισσεύει βία και το έγκλημα και η νεολαία χάνεται μέσα στους ψεύτικους παραδείσους των πάσης φύσεως ψυχικών και χημικών ναρκωτικών. Ήρθε η ώρα να παραμερίσουμε τα μίσικες κακίες, να αφυπνιστούμε από το λίθρο της αδιαφορίας, να εξέλθουμε από την εσώτη φυλακή της εγωπάθειας και να υποδεχθούμε τον Άρχοντα της Ειρήνης στη φάτνη της νοητής του Βηθλέμ, την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος Τυράννων και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος αναφέρεται στα βάσανα, τις αρρώστιες, τη φτώχεια και το θάνατο που εξακολουθούν να καταδυναστεύουν τους ανθρώπους και τονίζει μεταξύ άλλων ότι ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες ζητούμε από τον Χριστό να δώσει αντοχή και καρτερία σε αυτούς που βασανίζονται από θεράπευτες αρρώστιες, από ανέχεια ή μοναξιά. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής τέλος αναφέρει ότι σήμερα ο Χριστός γεννιέται προσωπικά για τον καθένα και προσθέτει ότι ο αναλογισμός όλων των πνευματικών και ηθικών μας τρικλισμών μας συνεγείρισε ένα αληθινά χριστιανικό εορτασμό των Χριστουγέννων. Μέρες γιορτής αλλά και μέρες προσφοράς και αγάπης. Γιορτή για τους άστεγους οργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων, ενώ ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε τα παιδιά που περνούν τα Χριστούγεννα στα νοσοκομεία παιδών. Όλοι ξέρουμε πως τα παιδιά είναι εκείνα που χαίρονται περισσότερο από όλους τα Χριστούγεννα. Όσα παιδιά λοιπόν δεν μπορούν αυτές τις ημέρες να χαρούν τη γιορτινή ατμόσφαιρα γιατί νοσηλεύονται στα δύο νοσοκομεία παιδών, επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Δημήτρης Κρεμαστινός, μοιράζοντας ευχές και δώρα. Σήμερα Χριστούγεννα θα πρέπει πρώτα να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα στα παιδιά και σε όλους μας και σε όλο τον ελληνικό λαό, γιατί είναι τέτοια ημέρα που μόνο ευχές κανένας πρέπει να δίνει και να παίρνει. Ο Υπουργός Υγείας με την ευκαιρία αυτή επεσήμανε την θετική αλλαγή στη λειτουργία των δύο νοσοκομείων την τελευταία τριετία. Θα είναι η πραγματικότητα όλων των νοσοκομείων σε αυτή την πενταετία, σε όλη τη χώρα. Ούτως ώστε, κατά τον καλύτερο τρόπο, να μην λέμε μόνο λόγια, να μην δείχνουμε τα αρνητικά, αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι κάθε μέρα που θα περνά θα βλέπει και ένα καλύτερο νοσοκομείο. Άνθρωποι που συναντάμε καθημερινά στον υπόγειο της Ομόνοιας. Άνθρωποι κάθε ηλικίας που κοιμούνται σε παγκάκια και πάρκα. Ξεχασμένοι από συγγενείς, φίλους και όπως λένε οι ίδιοι, από τον ίδιο το Θεό. Για αυτούς τα χρόνια περνούν μέσα σε ένα εφιάλτη που δεν λέει να τελειώσει. Και όμως οι ελπίδες τους για ένα καλύτερο αύριο ποτέ δεν σβήνουν. Αυτούς τους ανθρώπους αγκάλιασε σήμερα ο Δήμος Αθηναίων και τους πρόσφερε ίσως το μεγαλύτερο δώρο που πήραν αυτές τις ημέρες. Σαν μια οικογένεια, 700 άποροι και άστεγοι απόλαυσαν το χριστουγεννιάτικο γεύμα που τους πρόσφερε ο Δήμος Αθηναίων στο κλειστό γήπεδο του ΜΕΤΣ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο γιατί είναι ο μόνος που οργανώσει ένα τέτοιο περιβάλλον, τραπέζι. Πάντα να είμαστε καλά και υγεία. Ευχάριστο είναι. Εγώ δεν έχω έρθει ποτέ μου, δεν έχω πάει ποτέ σε τέτοια πράγματα και επειδή είμαι μόνιμη, δεν έχω και κανένα που να με κοιτάξει, λέω ας πάω να περάσω την ώρα μου. Αισθάνομαι πολύ συγκινημένος που μοιράζομαι αυτές τις ώρες ανάμεσα σε συμπολίτες μου που αυτήν την ώρα δεν έχουν τα απαραίτητα για να ασκήσουν τα δικαιώματα της ζωής όπως ήδη τα ονειρεύονται. Μια χριστουγεννιάτικη τώρα βόλτα στον κόσμο, ξεκινώντας από τη Βοσνία. Μια Βοσνία αλλιώτικη, ανθρώπινη και γιορτινή. Επηγής ειρήνη, η ευχή που ανταλλάσσουν ύστερα από 4 χρόνια πολέμου Σέρβοι και Μουσουλμάνοι. Η καλημέρα φαίνεται από το πρωί, είπαν οι στρατιώτες της πολυεθνικής δύναμης στη Βοσνία, καθώς οι πρώτες ηλιακτίδες φώτιζαν το ειρηνικό τοπίο. Οι άμαχοι δεν είχαν τίποτε να φοβούνται. Η χριστουγεννιάτικη λειτουργία δεν διακόπηκε αυτή τη φορά από βομβαρδισμούς και τα παιδιά τραγούδησαν αμέριμνα τα κάλαντα στους δρόμους. Χαμογελαστά πρόσωπα και στα ορφανοτροφία. Δεν ξέχασε τα παιδιά του πολέμου η διοίκηση της νατοικής δύναμης, επιφυλάσσοντάς τους πολλές εκπλήξεις. Προεκπλήξεων και οι άντρες της πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης, όταν ένας Άγιος Βασίλης τους επισκέφθηκε στα χαρακόμματα και κάθισε μαζί τους στο γιορτινό τραπέζι. Παντού στιγμές ανθρωπιάς που εξορκίζουν τον πόλεμο. Μια νέα ανταλλαγή εχμαλώτων μεταξύ Σέρβων και Μουσουλμάνων ήρθε για να φέρει τη χαρά σε δεκάδες σπιτικά. Αν η μέρα Χριστουγέννων όμως κάποιες άλλες οικογένειες πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Δεκάδες Σερβοβόσνοι εγκατέλειψαν και σήμερα το Σεράγεβο, κυριευμένοι από αβεβαιότητα για όσα επιφυλάσσει η παράδοση της πόλης στον έλεγχο της κροατομουσουλμανικής ηγεσίας. Χριστιανοί και μουσουλμάνοι πλαισιώνουν σήμερα την πλατεία της Φάτνης στη Βηθλεέμ. Φαντασμαγορικός ο εορτασμός για την απελευθέρωση της πόλης από τους Ισραηλινούς. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ παρακολούθησε για πρώτη φορά την χριστουγεννιάτικη λειτουργία στον τόπο γέννησης του Θεανθρώπου. Όμως η ένταση παραμόνευε στα περίχωρα της Βηθλεέμ, όπου συγκεντρώθηκαν Εβραίοι έπικοι για να καταγγείλουν και πάλι την ειρηνευτική διαδικασία που οδήγησε στην παράδοση της Βηθλεέμ σε παλαιστινιακό έλεγχο. Η πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη έγινε και φέτος τόπο συγκέντρωσης όλων των φυλών για ευλογίες σε 50 γλώσσες από τον Πάπα. Μήνυμα καθιερωμένο που όμως εφέτος είχε και απρόοπτα. Πριν ολοκληρώσει, ο Πάπας αποχώρησε και επέστρεψε 20 λεπτά αργότερα για να ζητήσει συγγνώμη από το πλήθος και να εξηγήσει ότι η γρήπη που τον ταλαιπωρεί δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει την ομιλία του.
Η αβεβαιότητα για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία μετά την νίκη των Ισλαμιστών στις χθεσινές εκλογές προκαλεί ισχυρούς κλειδονισμούς στην ήδη ταλαιπωρημένη τουρκική οικονομία. Η Τansu Çiller υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής της, ενώ συγχρόνως, παραμερίζοντας τις έντονες διαφορές της με τον Mesut Yılmaz, τον καλεί να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού για να αποτρέψουν την άνοδο των Ισλαμιστών στην εξουσία. Την ανάθεση της εντολής για το σχηματισμό κυβερνήσεως επιθυμεί ο ηγέτης του Ισλαμικού Κόμματος Ευημερίας που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στη Νέα Εθνοσυνέλευση. Η δύναμη όμως που εξασφάλισε το Ισλαμικό Κόμμα δεν είναι αρκετή για να μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι, η επόμενη κυβέρνηση θα προκύψει από συνασπισμό κομμάτων. Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ δέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησης της κυρίας Tansu Çiller, αλλά τη ζήτησε να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι το σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο κύριος Ντεμιρέλ θα κρατήσει στάση αναμονής για να διαπιστώσει αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των συντηρητικών κομμάτων πριν αναθέσει πρωθυπουργική εντολή. Πάντως, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, του Ορθοδρόμου και της Μητέρας Πατρίδας, που παρουσιάζουν μικρή διαφορά μεταξύ τους, απέκλεισαν τη συνεργασία με το Ισλαμικό Κόμμα του κ. Ερμπακάν και δήλωσαν ότι δέχονται να διερευνήσουν την πιθανότητα της μεταξύ τους συνεργασίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Ωστόσο, για τον σχηματισμό κυβέρνησης χρειάζεται και η υποστήριξη ενός μικρότερου κόμματος, ενός από τα δύο σοσιαλδημοκρατικά. Πάντως, η αριθμητική της Νέας Εθνοσυνελεύσεως θα είναι ιδιαίτερα προβληματική, αφού σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, επί του συνόλου των 550 βουλευτών, το Ισλαμικό Κόμμα συγκεντρώνει 158 βουλευτές, το κόμμα του κ. Γιουρμάζ 133, το κόμμα της κ. Τσιλέρ 135, του κ. Ετσεβίτη 75 και το κόμμα του κ. Μπαϊκάλ 49 βουλευτές. Έτσι, τις προσεχείς εβδομάδες αναμένονται μακρές διαβουλεύσεις για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης, η οποία χρειάζεται την υποστήριξη 276 μελών της Εθνοσυνελεύσεως για να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Από την Κωνσταντινούπολη, Άννα Παναγιωτίδου για την Ελληνική Τηλεόραση. Χριστούγεννα στην προσφυγιά πέρασαν οι περισσότεροι από τους κατοίκους της πόλης Γκουντέρμε στην Τσετσενία, όπου εδώ και 11 ημέρες έχουν ξεσπάσει και πάλι μάχες ανάμεσα στο ρωσικό στρατό και τους αυτονομιστές αντάρτες. Οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς. Η φρίκη του πολέμου στην Τσετσενία αναζωπυρώθηκε πριν από 11 ημέρες, όταν 800 περίπου αυτονομιστές αντάρτες, δύο ημέρες πριν τις ρωσικές εκλογές, κατέλαβαν την πόλη Γκουντέρμε. Για πρώτη φορά σήμερα οι ρωσικές αρχές που ανακατέλαβαν την πόλη ύστερα από σφοδρές μάχες κάνουν λόγο για 267 νεκρούς από την πλευρά των αυτονομιστών και για 32 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες, ενώ περιγράφουν σκηνές αποτροπιασμού στους δρόμους της πόλης που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές. Είναι τα δεύτερα στη σειρά Χριστούγεννα που οι κάτοικοι της πόλης πήραν το δρόμο της προσφυγιάς για να γλιτώσουν από τον εφιάλτη του πολέμου. Η συμφωνία ειρήνης που υπέγραψαν πριν μερικούς μήνες Ρώσοι και Τσετσένοι θα παραμείνει νεκρό γράμμα, καθώς οι μουσουλμάνοι αντάρτες φαίνονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους. Σιδηροδρομικό δυστύχημα με 2 νεκρούς και 9 τραυματίες έγινε τα ξημερώματα στην Ισπανία. Νεκροί οι 2 οδηγοί του τρένου που εκτροχιάστηκε λόγω κατολίσθησης του εδάφους. Οι 2 οδηγοί του Express Βαρκελόνη Μάλαγκα Σεβίλη ήταν τα μοναδικά τραγικά θύματα του δυστυχήματος, ενώ γλίτωσαν αλόβητοι οι περισσότεροι από τους 200 και πλέον επιβάτες του τρένου. Μόνο 9 άτομα μεταφέρθηκαν με ελαφριά τραύματα σε γειτονικά νοσοκομεία. Καταρακτώδεις βροχές που έπεφταν εδώ και ημέρες στην περιοχή Λινάρες και Βαλτεπένας προκάλεσαν κατολιστήσεις και διάβρωση των γραμμών, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν η μηχανή και ένα βαγόνι του τρένου. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά την αναχώρηση του τρένου στις 4 τα ξημερώματα από σταθμό κοντά στην πόλη Λινάρες, και ένας από τους λόγους που δεν θρηνούνται περισσότερα θύματα ήταν ότι οι περισσότεροι από τους επιβάτες κοιμώνταν. Έτσι, δεν επεκράτησε ομοιραίος σε αυτές τις περιπτώσεις πανικός. Σε τραγωδία κατέληξε ένας τουρκικός γάμος στη Δανία. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα 9 άτομα τραυματίστηκαν όταν ένας καλεσμένος άρχισε να ρίχνει μπαλωθιές στον αέρα. Το τραγούδι έμελε να γίνει θρήνος και το γέλιο δεν άρχισε να μετατραπεί σε δάκρυ στο μοιραίο αυτό γάμο. Με μπαλωθιές στον αέρα θέλησε να εκφράσει τη χαρά του ένας καλεσμένος στην κατάμεστη αίθουσα όπου γινόταν το γαμήλιο γλέντι. Οι σφαίρες όμως χτύπησαν στο ταβάνι και εξωστρακίστηκαν στην αίθουσα, βρίσκοντας στόχο τους ανύποπτους καλεσμένους. Μία 42χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της, μία 20χρονη χαροπαλεύει και άλλοι 8 έχουν τραυματιστεί ελαφρότερα. Την ώρα του μακελιού το κέφι είχε ανάψει και οι 400 καλεσμένοι δεν κατάλαβαν αμέσως τι συνέβαινε. Όταν συνειδητοποίησαν ότι τα πυρά χαρά σκορπούσαν το θάνατο, επικράτησε πανικός. Αυτή την κατάσταση εκμεταλλεύτηκε και ο 42χρονος δράστης, ο οποίος διέφυγε και τον αναζητεί η αστυνομία. Επιστροφή στα δικά μας. Στην ασφάλεια ανακρίνεται μέχρι αυτή την ώρα ένας ύποπτος για το φόνο των αδελφών Κώστα και Αντώνη Σπυρόπουλου πριν από 4 μέρες στους Τράκο-Μακεδόνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κάτοικος του Μενιδίου, ο οποίος το απόγευμα μεταφέρθηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα στο Μέγαρο της Αστυνομίας για ανάκριση.
Τα μηνύματα της αγάπης όμως δεν μας αγγίζουν όλους. Το μεσημέρι στο Βοτανικό βρέθηκε στραγγαλισμένη η 26χρονη Αθηνά Λαζάρου. Χθες το βράδυ σε θαλάσσια περιοχή της Σιτίας Κρήτης εντοπίστηκαν τα πτώματα ενός άνδρα και μιας γυναίκας που είναι πιθανότατα Ιταλοί. Την ημέρα των Χριστουγέννων διάλεξε ένας άγνωστος να δολοφονήσει μια γυναίκα, την οποία στη συνέχεια εγκατέλειψε σε ένα σκοτεινό σοκάκι του Βοτανικού. Βρέθηκε στο σημείο αυτό εδώ, γυμνή με το κάτω εσώρουχο μόνο και δίπλα πεταμένα τα ρούχα της και η τσάντα με τα προσωπικά της αντικείμενα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο δράστης στραγγάλισε την άτυχη γυναίκα με το κορδόνι από το σταυρουδάκι που φορούσε στο λαιμό. Στη συνέχεια την έκδισε και την μετέφερε σε μία πάλωρο της οδού Ορφέως, όπου και την εγκατέλειψε. Λογικά δεν πρέπει να ξεγυμνώθηκε στον χώρο αυτό, ίσως σε κάποιο μεταφορικό μέσο, από το οποίο και πετάχτηκε έξω. Αμέσως μετά ο δράστης πήρε το πορτοφόλι με τα χρήματα και την ταυτότητα του θύματος και εξαφανίστηκε. Πέπλο μυστηρίου καλύπτει το θάνατο μιας γυναίκας και ενός άνδρα, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν σφινωμένα στα βράχια ενός γκρεμού βάθους 50 μέτρων στην περιοχή Πλατάνη Σκοπής της Σιτίας. Το μακάβριο έβριμα ανακάλυψε χθες το απόγευμα ένας κυνηγός, ο οποίος υπέστη σοκ όταν βρέθηκε μπροστά στο ακέφαλο πτώμα του άνδρα και το πτώμα της γυναίκας που έλειπε η αριστερή πλευρά του κεφαλιού. Τα δύο πτώματα τα έρευνε μεταξύ τους ένα χοντρό σκηνή που ήταν περασμένο από τη μέση τους. Όπως δηλώνει ο ιατροδικαστής κ. Φραγκούλης. Ο θάνατος επήλθε λόγω βαρυτά των κακώσεων σε όλο το σώμα τους. Και κυρίως στο κεφάλι το οποίο στον άνδρα έχει διαλυθεί από αυτή την πτώση απάνω στα απόκρημνα βράχια. Τα ονόματα των νεκρών δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Ωστόσο η υπηκότητά τους σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι ιταλική. Στην κορυφή του γκρεμού που ανακαλύφθηκαν τα πτώματα βρέθηκε ένα αυτοκίνητο μάρκας Renault, μέσα στο οποίο βρέθηκαν έγγραφα καμένα αποκρυφιστικού περιεχομένου. Ο άνδρας φέρει στο λαιμό του ένα αργυρό κυκλικό σαν νόμισμα, είναι το οποίο έχει αριθμούς 13, διάφορους αριθμούς απάνω. Αποκρυφιστικό γι' αυτό ίσως. Αιτία του θανάτου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, είναι η πτώση από μεγάλο ύψος, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για αυτοκτονία. Να αλλάξουμε κλίμα όμως. Χριστουγεννιάτικος μποναμάς 1 δισεκατομμυρίου, 125 εκατομμυρίων δραχμών για έναν υπερτυχερό από τον Πειραιά. Είναι το ποσό ρεκόρ όλων των εποχών που κερδίζει ο υπερτυχερός εξάρης της χθεσινής κλήρωσης του Λότο. Και να που οι σπονδές στη θεά τύχη κάποτε κερδίζουν την πολυπόθητη εύνοια της Χρυσής Θεάς. Και η εύνοια αυτή στην περίπτωση του χθεσινοβραδινού εξάρι του Λότο μεταφράζεται σε 1.124.747.290 δραχμές. Ποσό ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα και πλουσιοπάροχος χριστουγεννιάτικος μποναμάς που ο υπερτυχερός εξασφάλισε με ένα δελτίο των 3.200 δραχμών. Το όνομά του δεν είναι γνωστό και μάλλον δεν θα σπεύσει ο ίδιος να το γνωστοποιήσει για ευνόητους λόγους. Το τυχερό δελτίο όμως παίχθηκε στο πρακτορείο Χατζικυριάκου στην ακτή Ποσειδώνος. Και αν μας πει πως δεν ήταν αυτά τα πιο χαρούμενα Χριστούγεννα της ζωής του, τότε μιλάμε για πολύ τυχερό άνθρωπο. Στη χθεσινή κλήρωση ακόμη βρέθηκαν 618 πεντάριδες που παίρνουν από 594.740 δραχμές και 45.805 τεσσάριδες που θα εισπράξουν από 6.565 δραχμές. Στο πρώτο σημειώθηκε jackpot στην πρώτη κύρια και στις δύο πρόσθετες κατηγορίες. Ο ζεστός καιρός θα διατηρηθεί και αύριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λεπτομέρειες στο δελτίο καιρού που ακολουθεί. Αμέσως μετά παρακολουθήστε την ελληνική ταινία «Ο Κόσμος και ο Κοσμάκης». Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Χρόνια σας πολλά. Χωρίς καιρικά προβλήματα θα είναι αύριο καιρό στη χώρα μας η μέρα επιστροφής των εκδρομέων. Συγκεκριμένα, για αύριο, δεύτερη μέρα του Χριστουγέννου. Στην Δυτική Ελλάδα θα υπάρχουν συννεφιές κατά περίοδους αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στις βορειοδυτικές περιοχές, οι οποίες μάλιστα προς το βράδυ θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές συννεφιές που κατά τόπο στην Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα είναι πυκνότερες. Το πρωί επίσης θα υπάρχουν ομίχλες που αργότερα θα διαλυθούν. Η θερμοκρασία στα βόρεια παιδινά θα κυμανθεί από 8 έως 14, στην υπόλοιπη υπηρετική χώρα και στο Ιόνιο από 10 έως 19, ενώ στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς.
Στην Αττική θα διατηρηθεί ο ζεστός για την εποχή καιρός και υγρός λόγω των νοτιάδων. Θα υπάρχει αραιή συννεφιά που πρόσκαιρα μάλιστα θα πυκνώσει, η άνεμη νότιο-δυτική ασθενής έως μέτρη, η δε θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς. Στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αγραβενών θα υπάρχουν αραιές συννεφιές που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες, ενώ το πρωί κρατώ πως θα υπάρχουν ομίχλες. Η άνεμη θα είναι νοτιοδυτική ασθενής έως μέτρη. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 6 έως 12, ενώ στην Κοζάνη και στα Αγραβενά από 8 έως 13 βαθμούς. Στους νομούς Αχαΐας και Φωκίδας προβλέπονται αραιές συννεφιές που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες και πιθανόν να συνοδευτούν από τοπικές βροχές. Από το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νοτιοδυτική με ένταση έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς. Για την Τετάρτη, στην Δυτική, στην Κεντρική και στην Βόρεια χώρα προβλέπονται συννεφιές με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, ενώ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και πρόσκαιρες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν τοπικές συννεφιές. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν φθάνοντας και τα 7 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα υψηλά για την εποχή επίπεδα.